Επιστρέφουμε σε ζωντανή ροή, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει με τον τουρισμό. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Ιωάννου, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, επίσης αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός τουρισμού, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, παρουσίασε το πλάνο για τον τουρισμό με μέτρα, με green pass, με πράσινα πιστοποιητικά, δηλαδή με τεστ. Πολύ καλύτερα πιθανότατα οργανωμένος ο τουρισμός φέτος από την πέρυσι. Έτσι θα είναι ή όχι? Σίγουρα για την Ελλάδα θα συμβεί αυτό. Θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Γιατί πέρυσι ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά για την Ελλάδα. Αλλά και για την Ήπειρο, που ναι, μεν ήταν μια άσχημη χρονιά, αλλά ήταν σε καλύτερη μοίρα από τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Συγκριτικά, ναι. Συγκριτικά. Θα είναι και για την Ήπειρο μια καλή χρονιά φέτος, καλύτερη από πέρυσι. Το ζήτημα είναι να είναι και καλύτερα οργανωμένοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι. Και για αυτούς που θα έρθουν και για τους ανθρώπους που είμαστε εδώ και θα τους υποδεχτούμε, έτσι. Είναι σίγουρο ότι με τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και με όλα αυτά που θα εφαρμοστούν θα είναι πολύ, πολύ καλύτερα και με πολύ περισσότερη ασφάλεια από πέρυσι. Να φανταστείτε ότι πέρυσι, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο, χωρίς εμβολιασμούς, χωρίς πράσινα πρωτόκολλα και πράσινα διαβατήρια κτλ. Και στην Ήπειρο είχαμε ελάχιστα έως μηδενικά, δηλαδή μετρέονταν στα δάχτυλα των δύο χεριών τα κρούσματα που είχαμε. Μάλιστα. Και αυτά πάντα εντοπιζόντουσαν και δεν υπήρχε διασφορά. Άρα φέτος θα είναι πάρα πολύ καλύτερα και θα μπορούν με ασφάλεια να ταξιδέψουν οι τουρίστες στην περιοχή μας. Μάλιστα. Να αρχίσουμε με το κοντινό μέλλον, με το Σαββατοκύριακο. Ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες, ανοίγουν οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Έχετε κρατήσεις εκεί στα ξενοδοχεία, στην Πρέβεζα, στα παράλια της Ηπείρου από γιανιώτες ή που, από αλλού. Για αυτό το Σαββατοκύριακο τώρα, για μεθαύριο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις για το μήνα Μάιο είναι πολύ λίγες. Γιατί υπήρχε η ανασφάλεια, δεν φτάνει μόνο να ανοίξει η Ελλάδα. Δεν ξέραμε ακόμα με ποιους κανόνες θα άνοιγε. Είδατε προχθές, πριν από μερικές μέρες, ανακοινώθηκε ότι θα μπορούν υπερτοπικά να κινούνται διαπεριφερειακά, να κινούνται ακόμα και οι Έλληνες επισκέπτες και δεν μπορούσε κανένας να προγραμματιστεί. Αυτό το μήνα και τον άλλον και τον Ιούνιο είναι σίγουρο ότι θα δουλέψουμε με κρατήσεις τελευταία στιγμή. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να δούμε και οι χώρες της Ευρώπης ακριβώς γιατί θα βάλουν και αυτοί τους όρους, όπως έβαλε η Ελλάδα, θα βάλουν και αυτοί όπως τους έβαλε η Μεγάλη Βρετανία το Σάββατο που μας πέρασε. Έτσι είναι. Έτσι και οι υπόλοιπες χώρες θα βάλουν και αυτοί τους όρους τους με πώς θα ταξιδεύουν οι πολίτες της χώρας τους. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίζουν μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Ένας Μάιος ο οποίος θα είναι χαλαρός, ήρεμος, έτσι θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συγκεντρωθούν, να προετοιμαστούν και να στήσουν την επιχείρησή τους με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το προσωπικό τους και τους συνεργάτες τους. Και θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο πιο δυνατά και θα ανεβαίνει μέρα με την μέρα. Είναι σίγουρο θα είναι μια χρονιά αρκετά καλύτερη από την περσινή. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους και από τους σαν φορείς, αλλά και από την περιφέρεια και από τις επιχειρηματίες, συγγνώμη. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για να έρθουν εδώ οι επισκέπτες. Διαφημίζουμε συνεχώς διαδικτυακά μέσα από μέσα ενημέρωσης από αυτά για να μπορέσει να έρθει. Να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών. Είπατε για τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί έχουν εκτός λίστας, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, τη χώρα μας. Η Βρετανία είναι ένας μεγάλος πελάτης για τον ελληνικό τουρισμό. Μπορεί να αλλάξει αυτό, εκτιμάτε, τις επόμενες εβδομάδες, κύριε Ιωάννου? Οι Βρετανοί, δεν όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την περιοχή μας, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός και σημαντικός παίκτης. Δηλαδή, παίρνει μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών των τουριστών που έρχονται στην περιοχή μας είναι Βρετανοί. Και σαφώς θα είναι για μας ό,τι καλύτερο να ανοίξει όσο που γίνεται πιο γρήγορα και τη Μεγάλη Βρετανία. Εκτιμώ ότι μέσα στον Ιούνιο, όχι για τον Μάιο, αλλά μέσα στον Ιούνιο θα ανοίξει η Μεγάλη Βρετανία και θα ανοίξει πάρα πολύ δυναμικά. Δηλαδή θα υπάρχουν
πάρα πολλές μεγάλες αριθμούς κρατήσεων, όπου και θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την τόνωση της τουριστικής κίνησης της περιοχής. Οι Σκανδιναβοί ήδη ξεκινάνε από την Δευτέρα. Α, έρχονται Σκανδιναβοί από τη Δευτέρα εδώ στην Ήπειρο. Ορίστε. Έρχονται σκανδιναβικά τσάρτερ. Έρχονται τσάρτερς, ναι, από τη Σουηδία, δύο πτήσεις τη Δευτέρα. Κάνουν το αρχικό του ξεκίνημα. Ήταν να ξεκινήσουν από τις 10 του μηνός, αλλά λόγω του ότι ανοίγει η Ελλάδα στις 14, κάθε Δευτέρα έρχονται και Δετάρτη. Λοιπόν, ξεκινάνε τη Δευτέρα 17, το αναβάλα μια εβδομάδα αργότερα. Ξεκινάνε με δύο πτήσεις και εβδομάδα-εβδομάδα θα αυξάνονται οι πτήσεις, γιατί η Δανία και η Νορβηγία θα καθυστερήσουν προς τα μέσα 15 με 20 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Με αποτέλεσμα θα δυναμώνει και αυτή η αγορά. Βλέπω την πλήρη ανάπτυξή τους μέχρι τέλη Ιουνίου να γίνει πλήρη ανάπτυξη. Κάτι που αυτό το είδαμε πέρυσι ουσιαστικά προς τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Ο Αύγουστος ήταν ο τουριστικός μήνας πέρυσι. Φέτος μακάρι να είναι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, και γιατί όχι και ο Σεπτέμβριος, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί όπως γνωρίζετε, ναι, μένει και ο Μάιος είναι ένας μήνας τουριστικός, αλλά ο Ιούνιος και ο Αύγουστος είναι οι δυνατοί μήνες. Και καλό είναι σε αυτούς να είμαστε και προετοιμασμένοι και να έχουν ανοίξει όλες οι αγορές για να τους κερδίσουμε όλους από την αρχή. Πού κατεβαίνουν οι Σκανδιναβοί, οι δύο πτήσεις από τη Σκανδιναβία, πού κατεβαίνουν, στο Άκτιο ή στα Γιάννενα? Το Άκτιο, και μέσα στον Ιούνιο θα κατέβουν και θα προσγειωθούν και στα Γιάννενα. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει ξεκινήσει, οι Σκανδιναβοί έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια στα Γιάννενα και κάθε χρόνο αυξανόντουσαν οι πτήσεις. Τώρα με τον κορονοϊό μείνανε στάσιμοι και υποστέψανε, θα λέγαμε, αλλά από φέτος και του χρόνου που θα έχει λήξει το θέμα, θα αυξηθεί και τα Γιάννενα θα είναι ένας δυνατός προορισμός και ένα αεροδρόμιο δυνατό. Όσο έχω πει και άλλες φορές, τα Γιάννενα θα προχωρήσουν και θα είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Μάλιστα. Εδώ να πω εγώ ότι πολλοί βλέπουν ανταγωνιστικά το Άκτιο. Είναι λανθασμένη οπωσδήποτε οπτική, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, αυτό. Το Άκτιο και το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πρέπει να είναι συμπληρωματικά αεροδρόμια. Το Άκτιο έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Είναι κεντροβαρικά όσον αφορά τη θερινή σεζόν και τις τουριστικές περιοχές, σε πολύ καλύτερη θέση από ότι το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Μπορεί να εξυπηρετήσει ευρύτερες περιοχές, Έτολο, Ακαρνανία, Ήπειρο, μέχρι και νότια Αλβανία, ίσως και Κέρκυρα. Αν και η Κέρκυρα έχει ένα πολύ καλό διεθνές αεροδρόμιο. Κεντροβαρικά λοιπόν, και άλλα νησιά του Ιωνίου βέβαια. Κεντροβαρικά λοιπόν, το Άκτιο έχει πολύ πολύ καλύτερη θέση από τα Γιάννενα. Αυτό δεν πάει να πει τίποτα. Πρέπει να αναπτυχθεί το Άκτιο, πρέπει να αναπτυχθεί το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και συμπληρωματικά να λειτουργήσουν και για την συγκοινωνία εσωτερικού, εξωτερικού και για τον τουρισμό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κοιτάξτε, για το καλή, είναι σωστό αυτό που λέτε. Τι συμβαίνει? Εμείς σαν περιφερία αντιμετωπίζουμε ότι όλη η Ήπειρος εξυπηρετείται από τρία αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το αεροδρόμιο της Πρέβεζας Γεακτίου και το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Δηλαδή, αυτά τα τρία αεροδρόμια εξυπηρετούν. Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξυπηρετεί ένα μεγάλο, όχι όλοι, αλλά την Ήπειρο, αλλά ένα μεγάλο μέρος της Ήπειρου μπορεί να εξυπηρετήσει. Και εξυπηρετεί. Άρα λοιπόν έχουμε τρία αεροδρόμια. Έχουμε δύο κάθε τους άξονες, την Ιωνία εδώ και την Εγρατεία. Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό, το μεγαλύτερο επιβατικό, με συγχωρείτε, λιμάνι στην Ελλάδα. Λοιπόν, πλέον η Ήπειρος έχει βγει από την απομόνωση. Πλέον η Ήπειρος, δεν υπάρχει άλλη περιφέρεια τόσο μικρή όσο είναι η Ήπειρος, η οποία να έχει τρία αεροδρόμια, δύο μεγάλους άξονες και το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι. Έτσι λοιπόν εμείς με αυτή τη λογική λειτουργούμε. Σωστή λογική. Και ας είναι το Άκτιο λίγο έξω από τα διοικητικά όρια της Ηπείρου, είναι αεροδρόμιο στην ουσία της Ηπείρου. Κύριε Ιωάννου, επί της ουσίας, τι στόχο έχουμε φέτος για τον τουρισμό στην Ήπειρο? Να πούμε μερικούς αριθμούς, μπορεί να γίνουν κάποιες προγνώσεις, κάποιες εκτιμήσεις για το στόχο το φετινό εδώ στην Ήπειρο. Με συγχωρείτε, η σύνδεση ήταν κακή, δεν κατάλαβα τι σχέδιο. Να το επαναλάβω, μπορούν να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις. Ποιο θα είναι το ποσοστό των τουριστών που θα έρθουν φέτος στην Ήπειρο? Ποιος είναι ο στόχος για τους τουρίστες που θα έρθουν φέτος στην Ήπειρο, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Έχουμε κάποιους αριθμούς, στόχους?
Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια αύξηση πάνω από 30% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Πόσους είχαμε πέρυσι, πόσους τουρίστες σε απόλυτο αριθμό? Έχετε πρόχειρο. Δεν είναι γνωστός ο απόλυτος αριθμός. Ο αριθμός αυτός βγαίνει βασικά με μέσες πληρότητες, οι οποίες και αυτές είναι εκτιμήσεις. Ωραία. Δεν υπάρχει αριθμός ο απόλυτος που να μετράει. Ωραία, κατανοητό. Αλλά θα υπάρχει μια αύξηση και ο στόχος είναι να αυτή την αύξηση να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλη σε σύγκριση με πέρυσι, πάντα συζητάω. Γιατί τα επίπεδα του 2019 δεν μπορούμε φέτος. Θα έχουμε τους μισούς τουρίστες από το 2019. Μπορούμε. Το 2019 θα έχουμε περισσότερους τουρίστες από το 2019, αποκλείεται. Τους μισούς τουρίστες από το 2019. Τους μισούς τους είχαμε πέρυσι. Μάλιστα. Φέτος θα έχουμε περισσότερους. Σχεδόν τους μισούς θα είναι πέρυσι. Φέτος θα έχουμε περισσότερους από τους μισούς. Γι' αυτό σας λέω ότι η Ήπειρος πήγε πολύ καλύτερα από τις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας. Επειδή συμμετέχω στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού με τον κύριο Θεοχάρη και τις υπόλοιπες, τις άλλες 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εγώ είμαι εκπρόσωπος της Ηπείρου. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς και η Πελοπόννησος πήγαμε τόσο καλά πέρυσι. Και φέτος θα πάμε ακόμη καλύτερα. Στόχος είναι 30% αύξηση. Μάλιστα. Όπως λέτε, η Κρήτη όλα τα νησιά δεν πήγαν καθόλου καλά. Ήταν στάξεις του 20% σε πληρότητα σύγκριση με το 19. Καλά, είναι διαφορετικά και τα μεγέθη όμως, κύριε Περιφερειάρχη, σε απόλυτους αριθμούς. Άλλο είναι το μέγεθος του τουρισμού στην Κρήτη, άλλο στην Ήπειρο. Οπότε αυτό το 20-30% είναι διαφορετική απόλυτη αριθμή. Εντάξει, όμως είναι σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, ο απόλυτος αριθμός σαφώς και δηλώνει κάτι, αλλά είναι και το μέγεθος, είναι και η ιστορία της κάθε περιοχής. Σωστά. Επιπλέον, τα ποσοστά όμως δείχνουν την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί ο απόλυτος αριθμός μπορεί να λέει να έχει 1 εκατομμύριο και να πάει 1.10 εκατομμύρια και να λες, ας πούμε, ότι 100.000 και πήγε 100.000 πάνω. Τι τερομερό νούμερο είναι για την Ήπειρο αυτό, αλλά είχε 1 εκατομμύριο. Το 100.000 είναι 10%. Όταν όμως η Ήπειρος ανεβαίνει 30%, μπορεί να είναι 10.000 ή 5.000 από τους απόλυτους αριθμούς, αλλά σαν ποσοστό δείχνει τη δυναμική. Τα ποσοστά δείχνουν τη δυναμική. Και από εκεί βγαίνουν και βέβαια και μετά οι απόλυτοι αριθμοί. Ήθελα να πω όμως ότι η απώλεια της διαφήμισης που κάναμε τα τελευταία χρόνια, τόσο μέσα στον ελληνικό χώρο, αλλά όσο και στην Ευρώπη, μας βοήθησε πέρυσι να μπορέσουμε και να σταθούμε αξιοπρεπώς στα πόδια μας και να έχουμε αυτή την κίνηση που είχαμε. Τι αγορές στοχεύσαμε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, τι αγορές στοχεύσαμε, τι εθνικότητας πολίτες έρχονται στην Ήπειρο? Στην Ήπειρο οι εθνικότητες έρχονται από σχεδόν από όλη την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια έρχονται οδικώς, από το Μεγάλη Βρετανία, σκανδιναβικές χώρες, Ελβετία, γερμανόφωνες χώρες, Αυστρία, Γερμανία, τα Βαλκάνια όπως είπα, Ισραήλ, Κύπρος, αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά φέτος ξεκινάει μέσα στην κρίση, ξεκινάει η Ryanair, ξέρετε αυτή η εταιρεία χαμηλού κόστους, ξεκινάει στο αεροδρόμιο της πρέβεζας πτήσεις 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η περιοχή μας πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά και είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, γιατί σε περίοδους COVID αυτή η εταιρεία ξεκινάει πτήσεις προς την περιοχή μας. Επιπλέον, η EasyJet αυξάνει τις πτήσεις της. Για πρώτη φορά, μια αγορά όπως είναι η γαλλική αγορά στην οποία είχαμε στοχεύσει και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά φέτος ξεκινάνε 2 νέες πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι. Από την Πολωνία καινούργιες πτήσεις έρχονται πάλι στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Από την Ζυρίχη νέα πτήση έρχεται πάλι. Έρχεται για πρώτη φορά φέτος. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει αναπτυχθεί μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική για την περιοχή μας και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή, η οποία θα μας δώσει και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια θα δώσει μια μεγάλη αύξηση, μια εκπληκτική αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μας. Και μια προστιθέμενη αξία, γιατί αυτά είναι όλα προϊόντα ανάδρασης. Εσωτερικός τουρισμός, είπατε κάτι λίγο πριν ότι στοχεύσατε και σε εσωτερικό τουρισμό, γιατί εδώ που βρισκόμαστε τώρα και σε συνθήκες πανδημίας ο εσωτερικός τουρισμός είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες, είναι οι καλύτεροι τουρίστες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας επιχειρηματίας του κλάδου. Είναι οι καλύτερες τουρίστες και... Το είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαν ξεχάσει κάποιοι επιχειρηματίες του κλάδου. Όποια επιχείρηση το είχε ξεχάσει, έκανε το μεγαλύτερο λάθος. Έχετε δίκιο. Έτσι λοιπόν είναι οι καλύτεροι επισκέπτες.
Εμείς σαν περιφέρεια, με την οδηγίες και την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχου κ. Ναχρημάνη, αποφασίσαμε και ρίξαμε μεγάλο βάρος στην προβολή στην Πρέβλη, στην Ήπειρο, μέσα από στην Ελλάδα. Γιατί θέλαμε πρώτα από εδώ και κάποια χρόνια για να εισπράξουμε τα ωφέλη της κατασκευής της Ιωνίας Οδού. Γιατί ήθελαμε να κάνουμε γνωστό ότι πλέον είμαστε κοντά, με ασφάλεια κτλ. Και έτσι προωθούσαμε μέσα στην Ελλάδα και όλη την Ήπειρο για να σαν ένα προϊόν ολοκληρωμένο που είναι. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλη αύξηση των Ελλήνων τουριστών, η οποία ναι μεν ήρθαν και οδικώς λόγω της Ιωνίας Οδού, αλλά και λόγω της τεράστιας διαφήμισης που κάναμε στον ελλαδικό χώρο. Εμπλέον κινηθήκαμε και στην Ευρώπη, αν ανοίξουμε νέες αγορές. Αρκεί να πω και τότε ότι πριν από 6-7 χρόνια για την ακρίβεια, φέτος, ερχόντουσαν μόνο 4 πτήσεις την καλοκαιρινή σεζόν από το Ισραήλ στην Ήπειρο. Σε πληροφορώ ότι το 2019 είχαν 86 πτήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν τεράστια αύξηση πώς ανοίγουν αυτές οι αγορές. Το ίδιο από την Κύπρο, το ίδιο από την Γερμανία, το ίδιο από μια σειρά άλλες περιοχές που είναι σημαντικό να ανοίγουν και να έρχονται καινούργιος κόσμος, άρα και να διατηρούμε τις ήδη υφιστάμενες και να τις προσέχουμε. Γιατί είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν διαχρονικά. Και ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ κύριε Ιωάννου για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σεζόν να πω. Καλό σας βράδυ σε εσάς και στο τελευταίο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή τουριστική περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Στην αναβάθμιση των εκκλησιαστικών ακαδημιών στοχεύει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Μια τριμελής επιτροπή θα αναζητήσει τη βέλτιστη λύση.